κάθε χρόνο τέτοια εποχή συζητούμε το ίδιο θέμα, αφού είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και φέτος παράπονα και καταγγελίες λωμένων, οι οποίοι πάνε για μπάνιο και μετανιώνουν την ώρα και τη στιγμή, καθότι βρίσκονται προδυσάρεστων καταστάσεων. Αφρίδη, οσμία, σκουπίδια, υπολείμματα τροφών, τενεκεδάκια και άλλα αντικείμενα ξεβράζονται στην παραλία. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε πολλές περιοχές, αλλά πιο έντονα είναι τα παράπονα που εκφράζονται από τους λεμεσανούς, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις αναρτήσεις. Μαζί μας είναι η κυρία Έρμα Στυλιανίδου, είναι εκπρόσωπος των χειμερινών κολυμβητών και θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς και με τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, τον βουλευτή του κινήματος Οικολόγων, και με τον δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Νικολαίδη, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Στυλιανίδου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση πραγματική στη Λεμεσό? Γιατί βλέπουμε συνεχώς αναρτήσεις και φωτογραφίες, θα δείξουμε και φωτογραφικό υλικό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Δυστυχώς αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε, αρκετές από αυτές, είναι φωτογραφίες τις οποίες βγάζουν μέλη χειμερινών κολυμβητών του ομίλου μας. Οπότε αν κάποιοι που λένε ότι είναι Photoshop και ότι είναι από προηγούμενες χρονιές, να σταματήσουν να το λένε, γιατί το βίντεο, ειδικά το τελευταίο που κυκλοφόρησε, εγώ το ανέβασα. Ναι. Κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα όπως φέτος ξεκινά η ρήπαση στη θάλασσα, προχωρεί μέχρι το τέλος του Ιούνιου. Ξεκινούμε από πέρσι και φέτος, τον Ιούλιο είναι η εβδομάδα γαλάζιας εκστρατείας. Θα έχουμε καθαρή θάλασσα για καμιά δεκαπενταριά μέρες. Mm-hmm. Και αν γίνει όπως πέρσι, θα ξεκινήσουμε πάλι μέχρι τον Αύγουστο κρεσέντο η βρωμιά στη θάλασσα. Δυστυχώς εμπλέκονται τρία υπουργεία. Ναι. Δεν υπάρχει συντονισμός. Τα τρία υπουργεία που εμπλέκονται, που είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Εμπορίου και Φυσικού Αερίου, που είναι για τις μαρίνες, το κάθε υπουργείο παίρνει το κοντήλι του. Το κοντήλι του το προσέχει να το ξοδέψει εκεί που πιστεύει το κάθε υπουργείο ότι πρέπει να ξοδευτεί. Δεν υπάρχει μία συντονιστική υπηρεσία, μία υπηρεσία που θα συντονίζει τη ρήπαση. Mm-hmm. Πέρσι και φέτος έχουμε μία εταιρεία η οποία έχει συμφωνία με το Δήμο Λεμεσού και κοστίζει γύρω στις 100.000 mm-hmm. για 4 μήνες. Ναι, τι κάνει αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία παίρνει διασπά τους αφρούς mm-hmm. για να φτάνουν σε πολύ μικρά κομματάκια ή σε μορφή αφρού στην αχτή. Και να μην φαίνεται εάν είναι λίμματα, απόβλητα απολύματα, να μην είναι σε μεγάλη ποσότητα μέσα στον όγκο του νερού, ναι, για να είναι οι αναλύσεις με τα κολοβακτηρίδια σε χαμηλή ποσότητα, ναι, στα επιτρεπτά όρια. Λύνεται το πρόβλημα? Όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Κανονικά έπρεπε... Η ρίζα του κακού τη βρήκατε τελικά, κυρία Στυλιανίδου? Εμείς έχουμε... Γιατί τα λέγαμε και πέρσι. Είναι σαν τη Λερναία ανίδρα. Ναι. Σταματούμε το ένα και ξεκινά από αλλού. Το τελευταίο, ναι, που έγινε τη Δευτέρα. Ναι. Είδατε, αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τη Δευτέρα. Ναι. Μία κυρία έκανε την ανάρτηση ότι είναι από μία συγκεκριμένη ανάπτυξη, η οποία δεν είναι στην παραλία όπως είναι οι μεγάλες αναπτύξεις. Είχε γράψει και την οδό. Όταν τελείωσα τη δουλειά μου, πήγα στην οικοδομή, στην οδόν αυτή, και γύρισα το βίντεο που είδετε, που φαίνεται ότι ο εσκαφέας το πρωί άνοιξε τους σεμελιούς. Είναι μια μικρή ανάπτυξη των 6-7 ορόφων που δεν είναι στην παραλία για να είναι υποχρεωμένη να πάρει άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, για να τα απορρίπτει μέσα στη θάλασσα, να έχει δεξάμενες που φιλτράρονται κλπ. Και τα έριξε κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Τι έριξε δηλαδή? Τη λάσπη με το νερό από την ανάπτυξη. Α, μάλιστα. Αυτοί οι αφριόλοι που έβγαιναν από τον αγωγό των ομβρίων υδάτων δημιούργησαν αυτόν όλο το πρόβλημα στην παραλία. Mm-hmm. Έβγαλα το βίντεο, το έστειλα στο Δήμο Λεμεσού και την επομένη το πρωί μίλησα με τον υπεύθυνο του τμήματος του υγειονομείου με τις υγείες σας. Ευχαριστώ. Και μου είπε, είναι το φαινόμενο της λόγκας. Αφρούς.
ναι. το φαινόμενο της Λόγκας. Τι είναι το φαινόμενο της Λόγκας? Δεν γνωρίζουμε τι είναι το φαινόμενο της Λόγκας. Ερώτησα διάφορους επιστήμονες, χαμογέλασαν μάλλον ηρωνικά. Για να μην πω πώς θέλαν και τι θέλαν να μου απαντήσουν. Ναι. Αυτό το φαινόμενο τον Απρίλη ήταν το φαινόμενο από τις ακακίες, από τη γύρη. Ναι. Η παραλία μας όλοι έχουν κοπεί οι περισσότερες ακακίες ή έχουν ξεράνει από την αποστράγγιση από τις ναι. μεγάλες αναπτύξεις. Ναι. Είχα γράψει κάποτε και οφείλω να απολογηθώ από μια μεγάλη ανάπτυξη που είναι στην Αχτήν Ολυμπίων, ότι απορρίπτουν νερά στη θάλασσα. Με καλέσαν ήδη να πάω να δω επιτόπου. Επήγα την Τρίτη το πρωί επιτόπου. Είδα τις μεγάλες δεξαμενές που φιλτράρεται το νερό που απορρίπτουν μέσα στη θάλασσα. Αλλά η απόρριψη αυτή, την ώρα που ενώνεται αυτό το νερό μαζί με το νερό της θάλασσας, δημιουργεί κάποιους αφρούς. Και είναι ακαλέσθητο να κολυμπά κάποιος με αυτούς τους αφρούς και όχι μόνο αυτό, δίνει την ευκαιρία σε κάποιους ανεγκέφαλους που έχουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής να τα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Θα πάμε και στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό να πω και στον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει έρευνες ο κύριος Θεοπέμπτου. Κύριε Θεοπέμπτου, καλό σας μεσημέρι και μετά θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Ψάχνουμε τη ρίζα του κακού, κύριε Θεοπέμπτου, για να βρούμε και τις λύσεις. Για πείτε μας, αν έχετε καταλήξει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, τι υποπτεύεστε και αν υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν. Έψαξα το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας απαριθμίσω στα γρήγορα 10 πιθανές πηγές ρύπασης στη θάλασσα ή στη Λεμεσό. Το πρώτο είναι η αγωγή των οβρίων. Όλη η αγωγή των οβρίων σε όλες τις παραλιακές πόλεις δυστυχώς καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Θα δείτε όμως ότι επειδή οι αγωγοί καταλήγουν στη θάλασσα, σε διάφορα σημεία της πόλης της Λεμεσού, για παράδειγμα, οποιοδήποτε ρίχνει οτιδήποτε μέσα στους αγωγούς των οβρίων, καταλήγει με οτιδήποτε σκουπίδια μαζεύει το νερό της βροχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καταλήγουν όλα στη θάλασσα. Και όταν λέγω οτιδήποτε ρίξει, θα δείτε ότι έχει κόσμο που ρίχνει τα νερά της πισίνας του όταν αφαιρεί το νερό της πισίνα για να το αλλάξει. Μπορεί να ρίχνουμε νερά των υπογείων ακάθαστα ή ακόμα, όπως είχαμε και σε άλλες πόλεις, να ρίχνει κάποιος ένα βιντεοφόρο με βόστρους, ηλίματα, όπως θέλετε, ονομάστε τα, μέσα σε έναν αγωγό των οβρίων, το οποίο θα καταλήξει στη θάλασσα. Έχουμε τα σκάφη αναψυχής, τα οποία πηγαίνουν έρχονται κοντά στις αχτές που παίρνουν τουρίστες. Ναι. Τα σκάφη είναι υποχρεωμένα να έχουν τεπόζιτο κατακράτησης, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία, ούτε αρχεία, ούτε ελέγχει κανένας αν τα λίματα τα οποία έχουν στο σκάφος τους θα παραδώνουν κάποια στιγμή κάπου. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι μπορεί να τα αφήνουν μέσα στη θάλασσα σαν περνούν κατά μήκος των αχτών. Τα λίματα από τα ιδιωτικά σκάφη, τα λίματα από τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ναι, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία παίρνουν τουρίστες κατά μήκος των αχτών. Μπορεί να πιάσει από μια πόλη και να την πάρει σε μια άλλη. Είναι να τους πάρει περιοδία κατά μήκος των αχτών. Ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει, θα δείτε ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις απορρόφησης λιμάτων είχαμε προβλήματα με το παλιό λιμάνι, αλλά και την ίδια τη Μαρίνα Λεμεσού, η οποία ήταν υπόχρεη να κάνει εγκατάσταση με βάση τους όρους της αδειοδότησης. Έχω πάει στη Μαρίνα, έχω δει ένα μέρος της να εξυπηρετείται, αλλά τα πιο πολλά σκάφη δεν έχουν εκεί που αγκυροβολούν σύστημα αναπορρόφησης και επομένως όσοι είναι μέσα στα σκάφη δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα λίματα τους. Έναν άλλον, μια άλλη πηγή ρύπασης είναι τα ιχθυοτροφεία, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην αχτή. Είναι στο λιμάνι της Λεμεσού. Τα ρεύματα είναι φανερό και το βλέπει και κάποιος από το κούκολ ότι οτιδήποτε λίματα έχουν τα ψάρια, τα ιχθυοτροφεία καταλήγουν στις παράλληλες περιοχές εκεί που είναι η αχτή Ολυμπίων και πιο κάτω. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε και το οποίο ελπίζω αυτή τη στιγμή να λυθεί είναι το γεγονός ότι έχουμε το εμπορικό λιμάνι στη Λεμεσό, το οποίο δεν είχε σύνδεση με το κεντρικό αποχειρευτικό σύστημα και έτσι οτιδήποτε πλοία, κρουαζιερόπλαια ή οτιδήποτε άλλα έφταναν στο λιμάνι έπρεπε να μαζεύουμε τα λίματα με βιντεοφόρα και δεν έλεγχε κανένας που επήγαιναν τα βιντεοφόρα.
Mm-hmm. Επομένως, έχει γίνει τώρα η σύνδεση και ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα να το λειτουργούν για να φύγει και αυτή η έγνοια από τις ύποπτες όσον αφορά τα λύματα. Και θα πρέπει επίσης εκεί να αλλάξουν και το σύστημα να δεν το έχουν αλλάξει. Οποιοςδήποτε μπαίνει στο λιμάνι να είναι υπόχρεος να πληρώσει για τη διαχείριση των λιμάτων του και όχι όποιος το ζητήσει. Γιατί αν είναι όποιος το ζητήσει, τότε την ώρα που πλησιάζουν να μπουν στο λιμάνι, αφήνουν τα λίματα στη θάλασσα για να μην πληρώσουν. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει εκεί είναι με το αγκυροβόλιο, το οποίο μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε αδειοδοτημένη εταιρεία να πηγαίνει στα πλοία που είναι αγκυροβολημένα ακριβώς απέναντι από τις ακτές λουωμένων στη Λεμεσό, να πηγαίνει έναν αδειοδοτημένο σκάφος να παίρνει τα λίματα και τα άλλα τους απόβλητα. Μετά από διάφορες παρεμβάσεις που έκαναμε, ελπίζω αυτή τη στιγμή το σκάφος να έχει άδεια και να πηγαίνει κάποιος να πιάνει τα λίματα τους και τα απόβλητα τους. Ναι. Έναν άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις παράκτιες πόλεις, αλλά και στη Λεμεσό, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε κατασκευάσει παγίδες στους ποταμούς οι οποίοι καταλήγουν μέσα στη θάλασσα, στις περιοχές λουωμένων. Mm-hmm. Αντίθετα, οι φυσικές παγίδες που είναι συνήθως τα καλάμια, μπαίνουν συνήθως μέσα οι τοπικές αρχές με εξκαφιά και τα καθαρίζουν για να φεύγουν τα απόβλητα και οποιαδήποτε απόβλητο, οποιοδήποτε ασυνείδητος, πετάσει μέσα στους ποταμούς και ακόμα και μακριά από τις ακτές. Καταλαβαίνετε όταν υπάρχει βροχή, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε καταλήγει μέσα στη θάλασσα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχουμε, για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι και παράνομο, είναι το γεγονός ότι δόθηκε άδεια να χτιστούν 30 μεγάλα κτίρια, ψηλά κτίρια κατά μήκος της ακτής στη Λεμεσό. Mm-hmm. Και αυτά τα κτίρια τους δίνουν άδεια να ρίχνουν μέχρι 2.500 τόνους νερό την ημέρα μέσα στη θάλασσα για το κάθε ένα. Και εκεί είναι που υπάρχει η έγνοια όσον αφορά την ποιότητα των νερών, αν έχουν λάσπες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Τώρα, κύριε Θεοπέμπτου, γίνονται μετρήσεις, έτσι. Διότι τίθεται και ένα ζήτημα, αν επηρεάζεται και σε ποιο βαθμό η δημόσια υγεία. Γίνονται μετρήσεις, γίνονται έλεγχοι. Τι καταδεικνύουν? Να πω και γι' αυτό. Η διαδικασία που μας έχει υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε για τον καθορισμό των ακτών λουωμένων είναι ότι πηγαίνει το κυβερνητικό τμήμα αρμόδιο για τέτοιες δουλειές που είναι το τμήμα περιβάλλοντος. Yeah. Κάνει δημόσια διαβούλευση, καθορίζονται οι ακτές λουωμένων. Μετά πηγαίνει το τμήμα περιβάλλοντος και κάνει αναλύσει των νερών, παρακαλώ το Φεβρουάριο, και ξεκινά η διαδικασία να καθοριστούν τα σχέδια χρήσης παραλίας και οτιδήποτε άλλο. Και μετά ξεκινούν οι προσφορές και μπαίνουν οι ομπρέλες στα κρεβατάκια και ξεκινά η τουριστική περίοδος. Οι αναλύσεις των νερών έγινονται τον Φεβρουάριο. Δεν γίνονται την εποχή που έχουμε πρόβλημα. Όταν το απόβλητο μέσα στη θάλασσα είναι πετρελοειδή, αναλαμβάνει το τμήμα αναλυγίας. Όταν δεν είναι πετρελοειδή τα απόβλητα, είναι λίματα, βότρυ, οικιακά απόβλητα ή οτιδήποτε άλλο φανταστείτε, δεν υπάρχει κανένας μέσα στην κυβέρνηση που να είναι αρμόδιος να αντιδράσει. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Θεοπέμπτου, μείνετε, γιατί θέλω να πάω στον κύριο Νικολαίδη. Κύριε Δήμαρχε μου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιλιώτου, καλό μεσημέρι και στον κύριο Θεοπέμπτου. Κυρία Ερμούλα, επίσης, που είναι εκεί. Αναδεικνύουμε, ξέρετε, και τα καλά της Λεμεσού, την οποία αγαπούμε πολύ, αλλά όταν έχουμε τέτοιες καταγγελίες και παράπονα, πρέπει να βλέπουμε έτσι και την άλλη όψη και να μας πείτε γιατί αυτά που ακούμε από την κυρία Στυλιανίδου, αλλά και από τον κύριο Θεοπέμπτου, πραγματικά έτσι προκαλούν ανατριχίλα. Απλά, θέλω απλά να κάνω μια έτσι επισήμανση ότι ασφαλώς υπάρχει μεγάλη ευαισθησία από όλους για την θάλασσα, για το περιβάλλον και είναι κατανοητή αυτή η ευαισθησία. Όμως θα πρέπει να κρατήσουμε το μέτρο. Αυτή η ευαισθησία δεν θα πρέπει να μας οδηγά σε ένα συμπέρασμα ότι περίπου η Λεμεσός είναι η πόλη με την ακάθαρτη θάλασσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά είναι η πόλη με την πιο μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Ιδιαίτερα να το τονίσω. Εννοείται ότι είναι ευαίσθητοι οι Λεμεσανοί σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό και τα αναδεικνύουν. Για να μην στέλνετε το μήνυμα, ότι ξέρετε, η Λεμεσός, οι θάλασσες της Λεμεσού είναι ακάθαρτες. Δεν είναι ακάθαρτες οι θάλασσες της Λεμεσού. Ασφαλώς έχουμε μια μεγάλη ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα για το οποίο, όπως πολύ καλά ανάφερε ο κ. Σεβέμπτου, υπάρχει ένας πολυκερματισμός ευθυνών.
Είναι εμπεμπλεγμένα 5 υπουργεία και ένα υφυπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ενέργειας, η Αρχή Λιμένων. Ο Δήμος Δεμεζού, χωρίς να έχει, αν θέλετε, θεσμική ευθύνη εντούτοις, είναι πάντα παρόν και τρέχει συνέχεια, γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα και γιατί οι συμπολίτες μας σε εμάς απευθύνονται και το καταλαβαίνουμε αυτό. Εσάς ξέρουν, κύριε Νικολαίδη μου, δεν ξέρουν τον καθένα που κάθεται πίσω από ένα γραφείο σε ένα υπουργείο. Και αναλαμβάνουμε εμείς αυτή την ευθύνη και προσπαθούμε να συντονίσουμε όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα βελτίωσης και σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κάθε υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τις καταγεγραμμένες διαδικασίες είτε παραλαβή ζητημάτων από τα πλοία, είτε παράδοσης, είτε ελέγχου πλοίων στο αγκυροβόλιο, είτε ελέγχου πλοίων στις μαρίνες ή στα λιμάνια. Όμως υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Μιλιώτου, υπάρχει μια κατάσταση πλήρους εγρήγορσης από όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχει μια συνεχής επιχείρηση του θαλάσσιου κόλπου της Λεμεσού από τρία σκάφη, ένα σκάφος από μια ιδιωτική εταιρεία, ένα σκάφος από το τμήμα Αλίας και ένα σκάφος από τη Λεμεσό. Ναι. Τι κάνουν αυτά τα σκάφη, αυτά που λέτε ότι επιτηρούν, τι? Να σας πω, ναι. Επιτηρούν ούτως ώστε από τη στιγμή που καταρχάς θέλετε ένα μήνυμα ότι δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλιο κόλπος της Λεμεσού, παρά το τι γίνεται, και θα φτάσω σε αυτό. Το δεύτερο, όταν εντοπιστεί οποιαδήποτε εστία μόλις της ρήπανσης η οποία κινείται προς την ακτή λιωμένων, να μπορέσει η όλη διαδικασία της καταστολής, που είναι η δεύτερη διαδικασία, να σταματήσει αυτή την μόλυνση της ή αν θέλετε την ρήπανση της περιοχής λιωμένων. Και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές πιθανές ή εν εξελίξει εστίες ρήπανσης της περιοχής του λιωμένων. Εκείνο που ελέγχθηκε επίσης είναι ότι υπάρχουν πολλές πιθανές πηγές. Είναι και αυτό απόλυτα σωστό. Μιλούμε δηλαδή από πλοία, είτε είναι στο αγκυροβόλιο, είτε είναι διερχόμενα. Μιλούμε για σκάφια αναψυχής, μιλούμε για τα λιμάνια που έχουμε, για τις μαρίνες, για τα χειοτροφία. Μιλούμε για πιθανές πηγές από την ξηρά, οχετούς κλπ. Όλα αυτά είναι πιθανές πηγές και η κάθε πηγή συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στον ΑΒ βαθμό σε αυτό που λέμε ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής. Εκείνο που κάνουμε, εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ελέγχουμε, να επιτηρούμε, να παίρνουμε συνέχεια αναφορές από όλες αυτές τις πιθανές πηγές ανάλογα με το ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εντοπίζουμε τα οποιαδήποτε κενά. Και να, στο βαθμό που μπορούμε να τα αποφύγουμε, να τα αποφύγουμε. Ναι, υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει, κύριε Νικολαίδη, υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα, κύριε Νικολαίδη? Κοιτάξτε, ζήτημα της ρήπανσης της θάλασσας πάντα θα υπάρχει, γιατί πάντα θα είμαστε ευαίσθητοι για την ποιότητα των νερών της θάλασσάς μας. Ναι, καταλήγουν στη θάλασσα όλα αυτά που περιέγραψε πριν ο κύριος Θεοπέμπτου. Τα νερά ομβρίων υδάτων σε όλες τις πόλεις της Κύπρου καταλήγουν στη θάλασσα. Θα μπορούσε εδώ μας είπε ο κύριος αυτό Θεοπέμπτου και για βόθρους, κύριε Νικολαίδη. Όχι, δεν υπάρχει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και γίνεται συνεχής επιτήρηση και αναφορά ότι οτιδήποτε από το σύστημα λιμάτων του Σάλα, για παράδειγμα, καταλήγει στη θάλασσα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τι λέμε. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αναπτύξεις και την διοχέτευση των νερών από τις θεμελιώσεις αυτών των αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους στη θάλασσα, αυτό γίνεται καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας περιβάλλοντος κάτω από συγκεκριμένους όρους σε βάθος και απόσταση από την ακτή και επίσης κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου αυτής της διαδικασίας. Επίσης, πρέπει να πω ότι ναι, έχουμε ζητήσει και αναμένουμε εμείς ως Δήμος Λεμεσού, ζητήσαμε να γίνει μια μελέτη στρατηγική συνολικών επιπτώσεων από την αναψυξιακή αυτή διαδικασία με τις μεγάλες αναψύξεις σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Πόσες φορές έγιναν μελέτες, κύριε Νικολαίδη? Αναμένεται, αντιλαμβάνουμε το τμήμα της Προδομίας και το τμήμα περιβάλλοντος που έχουν αναλάβει αυτές τις μελέτες. Βρίσκονται στα τελικά του στάδια. Γιατί για μελέτες ακούσαμε πολλές φορές και ξέρετε, δεν ξέρω αν λύνεται τώρα το πρόβλημα με μελέτες. Και μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Θεοπέμπτου ότι και οι μετρήσεις γίνονται μήνα Φεβρουάριο που δεν υπάρχει κίνηση. Κάθε ανάπτυξη, κυρία Μιλιώτου, κάθε ανάπτυξη ελέγχεται περιβαλλοντικά, ελέγχεται σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των περιβάλλων ατομικά.
Εκείνο που ζητήθηκε είναι πέραν από αυτόν τον ατομικό έλεγχο για κάθε ανάπτυξη, να γίνει ένας συνολικός περιβαλλοντικός έλεγχος, μια στρατηγική μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, και αυτό γίνεται για όλη την Κύπρο. Ζητήσαμε όμως, επειδή η ανάπτυξη στον μεγαλύτερο βαθμό γίνεται στην περιοχή της Λεμεσού, να δοθεί προτεραιότητα στη Λεμεσό, στον κόσμο της Λεμεσού, και έχει δοθεί. Άρα, σύντομα ελπίζω να έχουμε, πριν να προχωρήσει οποιαδήποτε περαιτέρω αδειοδότηση αυτών των αναπτύξεων, να έχουμε τα πρώτα στοιχεία που να μας δίνουν μια καθαρότερη εικόνα από τις επιπτώσεις πάνω στον κόλπο της Λεμεσού από αυτές τις αναπτύξεις. Πάντως, κύριε Νικολαίδη, ναι, κύριε Θεοπέμπτου, και εγώ ήθελα να πω στον κύριο Νικολαίδη ότι αυτό που λέγεται και κυκλοφορεί είναι ότι οι δερματολόγοι και οι γυναικολόγοι στη Λεμεσό έχουν συνέχεια δουλειά όσον αφορά τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν το λένε απλώς. Λέγονται πολλά, γράφονται πολλά. Καμιά φορά έτσι, στην προσπάθεια κάποιος να φανεί ότι με λόγω και υπερβάλλοντος ζήλου, καμιά φορά δεν υποτιμώ ούτε κακίζω την οποιαδήποτε συμπεριφορά, αλλά προσθέμω να μην σταλεί το μήνυμα ότι η Λεμεσός, η θάλασσα της Λεμεσού, είναι μια θάλασσα η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας στον οποιοδήποτε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι, κύριε Νικολαίδη. Γίνονται έλεγχοι καθημερινά. Σε καμία περίπτωση, και το επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν βρέθηκαν μικρόβια μέσα τα οποία να αποτελούν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους. Εντάξει, να έχουμε τις ευαισθησίες μας, να λέμε αυτά που λέμε, αλλά με λίγο σεβασμό και προς την πόλη και προς τον κόσμο, να μην δημιουργούμε συνθήκες πανικού. Ναι, κύριε Νικολαίδη μου, διάβαζε επίσης πάλι επικρίσεις έτσι στο Facebook, δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι, αλλά πρέπει να σας συστήσω ότι σας ζητήθηκε να πάτε να δείτε τα ζητήματα από κοντά και ότι δεν πήγατε. 9 στις 10 περιπτώσεις όπου οι φωτογραφίες αναρτώνται στο Facebook είναι φωτογραφίες άλλων χρόνων και άλλων παραλίων. Άρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά κύριε Νικολαίδη μου, άλλο σας ρώτησα όμως. Δεν ρώτησα για τις φωτογραφίες αν είναι αυτού του χρόνου ή παλαιότερου. Διάβαζα επικρίσεις που διατυπώνονται ότι σας καλούν να πάτε να δείτε τα ζητήματα και ότι εσείς δεν ανταποκριθήκατε φέτος. Κύριε Μιλιώτου, ο καθένας ό,τι θέλει λέει και ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Έχουμε δημοκρατία. Ναι, πείτε μας εσείς τι ισχύει. Και το γραφείο μου και το τηλέφωνο μου και καθημερινά είμαι στην παραλία. Άρα αυτοί που λένε ότι με αναζητούν και δεν μπορούν να με βρουν είναι κουβέντες τις οποίες δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Άρα ναι, δεν υποβαθμίζω το πρόβλημα, αλλά προς Θεού να μην στείλουμε το μήνυμα ότι περίπου η Λεμεσός δεν βοηθά κανέναν, ούτε σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Νικολαίδη μου, γιατί ο κύριος Θεοπέμπτου, ο οποίος παρακολουθεί έτσι τα ζητήματα, μπορεί να έχει κάτι περισσότερο να προσθέσει. Είναι, κύριε Θεοπέμπτου. Παρακαλώ. Ναι. Δύο πράγματα μόνο να πω. Ναι. Το πρώτο είναι ότι με ενοχλεί πάρα πολλά το γεγονός ότι υπάρχει, εγώ θεωρώ, υπάρχει πρόβλημα. Και κανένας δεν ψάχνει να βρει την πηγή του προβλήματος. Είναι χρόνια που γίνονται οι συζητήσεις. Υπάρχει ένας κατάλογος πιθανών υπόψεων. Κανένας δεν κίνηγα. Το τι κάνουμε είναι να βρίσκουμε το ρήπανση και να διαχειριστούμε. Ποια είναι η πηγή, δεν βλέπω κανέναν αρμόδιο να κίνηγα να την βρει. Γιατί θεωρείτε, ένα λεπτό, κύριε Θεοπέμπτου, θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα στο ότι δεν εντοπίζεται αυτή η πηγή? Μήπως... Δεν αναλαμβάνει κανένα. Δεν αναλαμβάνει να ψάξει, να κάνει έρευνες, να βρει τις πιθανές πηγές, να βάλει τάξη ούτως ώστε σιγά σιγά όλοι οι υπόπτοι να φύγουν από τον κατάλογο των υπόπτων και να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, επειδή δεν και αυτό το διάβαζα, ότι διάβαζα έτσι στις διάφορες αναρτήσεις των Λεμεσανών, ότι φύγονται συγκεκριμένα συμφέροντα, μάλιστα, και κάποιοι δεν θέλουν να αγγίξουν. Η κυρία Στυλιανίδη εδώ λέει, μάλιστα, αυτό ισχύει. Αλλά θέλω να προσθέσω ακόμα ένα πράγμα για να είναι... Το συμμερίζεστε, ένα λεπτό, το συμμερίζεστε, κύριε Θεοπέμπτου? Αυτό που ναι, εμένα όταν εγώ μιλούσα και απαρίθμησα 10 ύποπτες πηγές ρήπασης στη Λεμεσό, με κατηγορούσαν ότι έχω συμφέροντα. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορούσα να έχω, αλλά ότι έχω συμφέροντα. Υπάρχει ένα, οποιοδήποτε μιλήσει, του κάνουν μια επίθεση. Μάλιστα. Είναι γνωστή η διαδικασία που συμβαίνει σε αυτήν την χώρα. Ναι. Αλλά θέλω να και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, ναι. Βέβαια, ναι. Όσον αφορά τα ψηλά κτίρια, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο νόμος 102 του 2005, λέει ότι πριν δώσεις άδειες για να αλλάξεις το σχέδιο περιοχής, για να μετατρέψεις μια περιοχή από αυτό που ήταν σε κάτι διαφορετικό,
έπρεπε να κάνουμε μια στρατηγική μελέτη εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον. Mm-hmm. Για το σχέδιο περιοχή στην Δεμεσόν, εξεκίνησαν και έδωσαν κίνητρα άδειε. Δεν ξέρω τι, έχουμε 30 αιτήσει τώρα. Και δίνει συνέχεια άδεια η πολεοδομία τη Δεμεσού mm-hmm. για να χτίζουν τα κτίρια πριν γίνει η στρατηγική μελέτη. Μάλιστα. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι παράνομο. Δεν έπρεπε να χτιστεί ούτε έναν, δεν έπρεπε να δώσουν ούτε μία άδεια. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνει πρώτα η μελέτη, η οποία θα καθόριζε τους όρους πολεοδομικούς τους οποίους θα δίνουν τα νηστακτήρια και μετά να ξεκινήσει η αδειοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι επειδή έκαναμε φασαρία, mm-hmm. έστειλα επιστολές και ξεκινήσαν τώρα να κάνουν τη στρατηγική μελέτη που έπρεπε να την κάνουν πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο και στην κυρία Στυλιανίδου και θα το κλείσουμε με τον κύριο Νικολαίδη. Ναι. Εγώ σημείωσα κάποια σημεία. Όσον αφορά τις θεμελιώσεις των μεγάλων αναπτύξεων, το τμήμα αναλυγίας έχει κάνει εισήγηση να απορρίπτεται το νερό στα 40 μέτρα βάθος. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες που κάνουν τις αναπτύξεις δεν δέχονται να τα ρίχνουν στα 40 μέτρα βάθος, γιατί είναι πολλά τα έξοδα να τοποθετηθούν οι αγωγοί. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε πότε θα αφαιρεθούν οι αγωγοί, διότι πάνω στους όρους αδειοδότησης δεν γράφει πότε αφαιρούνται οι αγωγοί από μια ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Φανταστείτε τώρα ότι με τις αναπτύξεις που έχουμε στη Λεμεσόν, μετά από 3 μήνες θα πέφτουν 21.000 κυβικά νερό, ναι. 21.000 κυβικά νερό την ημέρα από τις αναπτύξεις, οι οποίες είναι σε δράση και ξεκινήσαν τώρα. Από τη στιγμή που δεν δέχονται να τα απορρίπτουν στα 40 μέτρα βάθος, σημαίνει ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του τμήματος αλληλείας, που είναι οι ειδικοί που έχουν κάνει μελέτες και κάνουν τις εισηγήσεις τους. Η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη, όπως συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Θεοπέμπτου, από πέρσι μας είπαν σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμη. Σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμη. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει. Όσον αφορά τα ιχθυοτροφία, γιατί συγκεκριμένη εποχή του χρόνου που δίνουν αντιβιωτικά, ορμόνες, βιταμίνες στα ψάρια, υπάρχει ένας άλλος αφρός διαφορετικός? Εμείς ψάχνουμε σαν όμιλος χειμερινών κολυμπητών, γιατί μέσα στους σκοπούς μας είναι και η προστασία της θάλασσας. Αλλά παίρνουμε αναλύσεις. Βλέπουμε, ξέρουμε μια πολυκατοικία παλιά. Κάνετε δικές σας αναλύσεις? Κάναμε πέρσι πολλές δικές μας αναλύσεις, αλλά υπάρχει νομοθεσία που λέει όχι, μόνο το κρατικό χημείο δικαιούται να κάνει αυτές τις αναλύσεις. Κυρία Στυλιανίδου, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που εγείρονται, μήπως έχει ένα δίκιο ο κύριος Νικολαίδης όταν λέει ότι μπορεί και να υπάρχει μια υπερβολή στον τρόπο που διατυπώνονται κάποια ζητήματα? Μπορεί μερικές φορές... Είστε υπερευαίσθητοι, λέμε, Σανή, με τη θάλασσα σας, μήπως? Βέβαια, διότι είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε για να φέρνουμε τουρισμό και χρήματα στην πόλη μας. Εκτός από τον τουρισμό, το σας λιμάνι ενδιαφέρει μας και οικονομική είναι, βέβαια, μας ευρωστία ενδιαφέρει. Της πόλης. Μας ενδιαφέρει απόλυτα για να περνούμε καλά, για να έχουμε όλοι μια πολύ αλλά μήπως με τον τρόπο που αναδεικνύεται τα ζητήματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι φέρνετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Να σας εξηγήσω κάτι. Τα ιχθυοτροφία. Τα ιχθυοτροφία όταν δείτε... Μην μου κολλήσετε στα ιχθυοτροφία. Όχι, όχι, θα πούμε και τα ιχθυοτροφία. Τα ιχθυοτροφία όταν τοποθετηθήκαν την εποχή που τοποθετηθήκαν 200 μέτρα από την ακτή, δεν ήταν όλη αυτή η ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο που σπρώχνουμε όλον τον κόσμο να κολυμπά και να έρχεται στη θάλασσα. Άρα τα ιχθυοτροφία είναι πολύ κοντά στις περιοχές κολύμβησης και θα πρέπει να μετακινηθούν σε μια κουβέντα φάση. Τελευταία. Θεωρείτε και εσείς, συμμερίζεστε αυτή την άποψη που λέει για συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δεν πρέπει να φυγούν και γι' αυτό δεν γίνονται όσα πρέπει να γίνουν? Ναι, διότι δεν πιστεύω ότι έχει πρόβλημα που δεν λύνεται εκτός από το θάνατο. Εσείς γνωρίζετε κανένα πρόβλημα που δεν έχει λύσει? Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Νικολαίδη, θα κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό προς την κάθε άποψη, σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί όλοι να ισχυρίζονται ότι είναι ειδικοί. Υπάρχουν ειδικοί και ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Υπάρχουν τα ειδικοί στα Υπουργεία που έχουν την ευθύνη για τα ιχθυοτροφία και πρέπει να επιτηρούν. Υπάρχουν ειδικοί στα Υπουργεία και στις υπηρεσίες οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν, για παράδειγμα, τα πλοία στο Αγκυροβόλιο, τα διερχόμενα πλοία, τις μαρίνες. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Η Βουλή, για παράδειγμα, πρέπει να καλύψει κάποια κενά στην νομοθεσία που υπάρχουν εδώ και χρόνια και τα έχουμε υποδείξει. Όπως, για παράδειγμα,
ή μη υποχρέωση σε σκάφη αναψυχή κάτω των 12 θέσεων έχουν μια δεξαμενή κατακράτηση. Άρα ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Να μην θεωρούμε ότι όλοι μαζί είμαστε επιπαντός επιστητού ή τέλος πάντων οι πυρογνώμονες. Ναι, κύριε Νικόλα, ήδη μου καλά το θέσατε. Γιατί το, εμένα, να σας πω κάτι, εμένα δεν μου λέει κάτι το να είναι κάποιος ειδικός. Το να κάνει όμως σωστά τη δουλειά του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί μέσα στα πλαίσια του μέτρου, έτσι, χωρίς να πανικοβάλλουμε στον κόσμο, χωρίς να δυσφημίζουμε μια πόλη, επειδή τέλος πάντων κάποιοι μπορεί να έχουν κάποιες ευαισθησίες, να έχουμε και αυτό υπόψη μας και ο καθένας να κάνει αυτό που το αναλογεί. Σας εγώ αυτό που σας λέω, αυτό που σας λέω είναι ότι ο Δήμος Λεμεσού, επειδή ακριβώς έχει αυτή την αίσθηση και την αντίληψη του καθήκοντος, είμαστε σε συνεχή εγρήγορση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Και προσπαθούμε και να επιτηρήσουμε και να καταστήλουμε, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε καθαρό το μυαλό μας σε ό,τι αφορά το μέγεθος του προβλήματος. Σας να μην ευχαριστώ. Στέλνουμε μηνύματα ότι περίπου η Λεμεσός είναι ένας βρόθος. Για όνομα του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε, έπρεπε να σας αποχαιρετήσω κιόλας, δεν έχουμε χρόνο. Λυπάμαι, κύριε Στυλιανίδη. Έγινε περιβαλλοντική μελέτη πριν να δημιουργηθεί η Μαρίνα, η οποία δεν ακολουθήθηκε. Ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλούμε. Να είστε καλά, λοιπόν.